τόσο σε θέλω κοντά μου. Είσαι ο χτύπος καρδιά μου, πόσο πολύ σ' αγαπάω. Πόσο μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι, με μια καλημέρα ήρθες και ζω το όνειρό μου. Αγάπη! Θέλουμε! Τρελαθήκαμε ρε φίλε! Ευτυχώς, ευτυχώς! Ευτυχώς είναι εδώ σε εμάς και δεν είναι αλλού, θα είχαμε τρέλα! Θα λέγαμε πόπο Παναγίτσα μου! Πόπο, τυχερή! Παπάκι αλκατράς.band Παπάκι! Καλό μεσημεράκι! Έτοιμοι! Πρόσεχε τώρα, και χθες το βράδυ ο δεύτερος φαρμακοποιός που πήγα στις 9 η ώρα το βράδυ και με βγάζει αρνητική, με δήλωσε στο σύστημα και το σύστημα δεν το έχει δεχτεί ακόμα. Τι, τι να κάνω, κύριε Χασαποπούλου. Συνωμοσία, συνωμοσία παγώνει. Κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον σου. Όλο το σύστημα συνωμοτεί για να μην γυρίσει. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Παγώνει. Είναι λοιπόν ανάδρομο ο Ερμής, δεν ξέρω, πας γι' αυτό. Όχι, όχι, αυτό. Σήμερα αυτό θέλω να σου πω. Σήμερα ξέρεις τι είναι, έτσι. Απόψε είναι η Πασέλινος του Λύκου. Α, πολύ ωραία. Είναι... Θα μπορώ να ουρλιάξω κι εγώ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιος επηρεάζει. Ποια ενημέρωση είναι μέσα. Κρυούς, ναι, καρκίνους, ζυγούς και εγώ καιρούς. Ναι. Όχι. Εσύ. Δεν είσαι μέσα σε. Καμία σχέση. Δεν είσαι με. Ναι. Δεν κάτι είναι. Πρέπει να γίνει με το σύστημα, κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως σήμερα είναι πολύ δύσκολη η Πασέλινος. Το σύστημα τι ζώδιο είναι. Το λέμε γιατί η πρώτη Πασέλινος του 22. Ξημερώματα 18 Ιανουαρίου. Δηλαδή σήμερα το βράδυ, παιδιά, είναι 100%. Να προσέχετε όσοι είστε σε αυτά τα ζώδια. Δύσκολα φεγγαρίγα, έκανα πασαρίγα, λύπες και χαρές. Μου κόψαν τα χέρια, σώμα, τα μαχαίρια και ψυχές. Δύσκολα φεγγαρίγα, απάντησα τα χνάρια της καταστροφής. Μπράβο. Χρόνια πολλά στους Αντώνηδες. Δεν ξέρω γιατί μου... Χρόνια... Αντωνή, Αντώνη... Και στην Αίγινα, στην ξαδέρφη μου. Στην Αίγινα, στην ξαδέρφη. Κριστίνα. Κριστίνα, αυτά δικά μου είναι εδώ ή έχει μείνει αλεύρι, γιατί ζυμώναμε με την Κριστίνα. Α, έχουν ασπρίσει τόσο πολύ. Ωραίος είμαι. Αλλά όχι ρε. Παιδιά, τώρα με την Πανσέλινο του Λύκου. Κάτι αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα ζώδια. Είναι η πρώτη Πανσέλινο. Παιδιά, αυτό είναι όντως ενημέρωση. Είναι η πρώτη. Να δούμε πώς θα πάει. Με μία φορά δεν γίνεσαι, αλλά μπορεί και να συμβούν διάφορα. Περιμένουμε τώρα παρακάτω. Μπράβο! Ήθελα να. Περαστικά στην Ανθή. Δεν θα γυρίσει ποτέ. Είναι παγώνη. Τι σε νοιάζει. Λέω να τη πω μια καλημέρα και να τη ρωτήσω αν θυμάται τη μαμά μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα στον Αντρέα. Κυρία Νικοπούλου, ξέρετε ποιος είναι ο παππούς μου. Ο παππούς μου λοιπόν έχει πετάξει μαζί σας. Έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια. Ήταν ο Βασίλης ο Μπρέντας. Ο Μπρέντας. Ο υπέροχος άνθρωπος. Ναι, και η μαμά μου, η Θάλια η Μπρέντα. Έχετε κάνει πτήσεις μαζί. Ναι. Είναι δυνατό. Ναι, αυτή είναι, ναι. Είσαι κόρη της Στέλλας. Ναι. Θάλια, η Θάλια, η Θάλια. Κυρία Βεχοπούλου, να πω κάτι. Θέλετε μια μέρα να φύγετε να τα πούμε από κοντά. Μα δεν ξέρει ποια είσαι. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Θα έρθω, θα είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Να δείτε, Αντρέα, το μελινάκι μου, να το φέρετε. Α, να φέρετε και το μελινάκι. Να το φέρετε. Προσέξτε το. Να έρθεις. Εγώ δεν είμαι μελινάκι. Συγγνώμη. Να έρθεις. Πρόσεχε πάει η γάτα. Γιατί βλέπω ότι... Δεν τη σκίζεις τη γάτα. Ωραία. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα με το μελινάκι. Γεια σας. Αυτό το τραγούδι είναι τρόμαξο. Είναι η γάτα της Βροχοπούλου. Καλή κυρία Βροχοπούλου, δεν θυμόταν κανέναν.
Δεν, τι, και οι άλλοι χαιρότανε. Οι άλλοι είπε όλο το γενεολογικό δέντρο. Δεν θυμάται, Κατερίνα μου. Μπράβο πάντως. Και με το γατί πολύ ωραία σχέση. Το γατί εντωμεταξύ, το γατί εντωμεταξύ άλογο. Ένα μεγάλο γατί να πεις. Αρσενικό θα είναι αυτό, ε. Α, όχι. Μελίνα. Θα δούμε τι ρώτησε. Πάντως η Μελίνα πολύ βασταγερή να πει κάποιο. Πώς γυρίζουν όμως οι γάτες, το έχω πάθει εγώ με τη Ζούζου. Παθαίνουν κάποια τρέλα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο μπορεί να γίνει αυτό όλο. Μπράβο που σώθηκε η γυναίκα να πάει από κοντά. Αυτό περιμένω να δω. Οι τρεις αυτοί υπέροχοι και οι ωραία μαλλιά. Κύριοι, θα συνεπάρξουν φέτος θεατρικά για πρώτη φορά. Κούκλα. Σε μια πολύ ωραία παράσταση την οποία ανυπομονούμε λόγω της, του έργου κυρίως. Γιατί έχει να κάνει με συνέντευξη, έχει να κάνει με συγγραφέα και δημοσιογράφο. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο story. Υποδίεστε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποτραβηγμένος, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κλειστός. Δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους. Γιατί τόσο κόντρα ρόλο, κύριε Μπέζο. Δεν συμπαθώ τους ανθρώπους. Όχι όλους όμως. Σας πειράζω, κύριε Μπέζο. Τώρα που σας έχω γνωρίσει λίγο καλύτερα, σας έχω αγαπήσει τόσο πολύ. Μπορείτε να με πειράξετε όσο θέλετε. Που έχω το θάρρος να κάνω λίγο χιούμορ, γιατί ξέρω ότι το εκτιμάτε το χιούμορ και ότι έχετε και πάρα πολύ. Παίζεις με τη φλόγα, εγώ στόπα. Ως το τέλος θα καείς. Παίζεις με τη φλόγα, την πλειώρα. Τώρα να με θυμηθείς. Παίζεις με τη φλόγα, εγώ στόπα. Ως το τέλος θα καείς. Παίζεις με τη φλόγα, την πλειώρα. Τώρα να με θυμηθείς. Μπράβο στον Κουρκούλη. Να σας πω κάτι. Ναι ρε παιδιά, γιατί... Και ο κύριος Μπέζος, θέλω να σου πω, είναι ρε παιδί μου, υπάρχουν προσωπικότητες και προσωπικότητες. Είναι προσωπικότητες που παρά είναι κοινωνικές. Γιατί τώρα κοιτάξτε, ο κύριος Μπέζος είναι κάπου σε ένα δικό του σύστημα εννοώ. Δεν ξέρω που ανήκει ακριβώς. Αλλά είναι κάποιοι που είναι παρά είναι κοινωνικοί. Και λες, κάτσε ρε φίλε, τόσο πολύ πια. Το ενοχλητικό λίγο καμιά φορά που σου λέει, είμαι πάρα πολύ κοινωνικός. Ενώ δεν είσαι κοινωνικός, δηλαδή δεν έχεις όρια. Υπάρχουν άλλοι που είναι καθόλου κοινωνικοί, θέλουν την ησυχία τους. Αλλά βλέπεις και χαμογέλασε. Και ωραίο το χιούμορ. Μπράβο του. Μπράβο του. Ωραίο ήταν. Που έζησε εκεί άλλη μια μέρα. Μάριο Λεωνάρδου, παιδιά. Γύρισε. Όχι πολύ πετυχημένο. Το ότι η Μάριο Λεωνάρδου λέει ότι όχι απλά πίστευα στην αστρολογία, αλλά ασχολήθηκα γιατί ήμουν περίεργη και μου άρεσε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γνώριζες εσύ αυτή την πτυχή. Μένα πάλι μου έκανε τρομερή εντύπωση το μακιγιάζ εμπροκειμένου. Άντε, παιδιά, αλλά... η Μάριο Λεωνάρδου ήταν. Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι. Όχι, αυτό είναι λάθος κονσίλερ. Αλλά εδώ μπορεί να είναι και το φως λάθος. Μήπως πήγε για σκι και έκανε αυτό το μαύρισμα. Λάθος το κονσίλερ. Ή λάθος το κονσίλερ ή σε συνδυασμό με λάθος μαύρισμα, δηλαδή... Έλα, συγγνώμη, και ο κάμεραμαν βλέπει λάθος το κονσίλερ. Εγώ το εύχομαι. Βγαίνεις με τη μάσκα του κακού λύκου. Δεν... Όχι, ρε Μέρι, δεν κοροϊδεύει κανένα. Δεν θα σου πει... Α, τι είναι το φως σε συνδυασμό με το μακιγιάζ. Αγαπάμε Μάρο Λεωνάρδου. Lay over the night. All around the world, just you and I. Nothing to fear. Να το πει ο Πέτρος αυτό το λαλαλαλαλό. Παιδιά, έχω παραγγείλει πάρα πολλά τραγούδια να πει ο Πέτρος και δεν έχει πει μισό. Όπου να φτάνει το παιδί. Μα γιατί αφού κάθε μέρα έρχεται εδώ. Όχι, να τα πει εδώ σε εμάς όλους. Να το κάνετε μια πρόβα το λα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 
λίγο. Σκέφτομαι αν θα κάνω σάτυρα ή όχι. Να σας πω κάτι. Οκ, το καταλαβαίνω. Μπορεί να έκανε εντύπωση. Ίσως αυτό που ήταν λίγο πολύ δικό της. Εγώ θεωρώ πάντως ότι το είναι λανσάρι το στυλ της. Αν δεν το καταλαβαίνω. Παιδιά, οι μόδες πώς γίνονται. Τις κάνει ένα. Στην αρχή είμαστε όλοι έτσι λίγο το τι είναι αυτό και μετά βλέπεις όλοι. Και είναι και πολύ ωραίο γιατί επειδή η γυναίκα έχει μάθει και με τη μάσκα. Πώς θα συνδέσω τώρα το πρώτο μέρος, ρε φίλε. Σου λέει τα μάτια μόνο φαίνονται. Δες τι ότι... Μπράβο στην κυρία Μάρο. Μαζί της. Μόδα, αύριο. Ο ρόλος είναι ρόλος και κάποια στιγμή τελειώνει ο ρόλος. Σε στέλνει όμως, σε τρελαίνει. Μπορεί να σε στείλει αδιάβαστο. Θέλω να ανεβάσω. Μυριέλα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Θέλω να ανεβάζω πυρετό για να πάω στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αντί να λες, θέλω να μου πέσει ο πυρετό, να είμαι καλά. Μου είπε χθες στο πάγκο ότι θέλω να ανεβάσω πυρετό.
Η Μυριέλα. Κοίταξαμε ένα ύφος, λέω ρε φίλε, τι μου λέει τώρα, εδώ προσπαθούμε εμείς με κάθε τρόπο. Καλά, δεν έχει ρυθμό ζωή και θανάτου. Ηρεμήστε λίγο, ένα reality. Δεν θέλει να ανεβάσει, πήρε το κουράστηκε. Άμα θε. Αρρώστια και όλα αυτά. Α, και είναι η τώρα και ο άνθρωπο όμω. Θέλω να αρρωστήσω. Θέλω να ανεβάσω πυρετό. Δεν το δέχεται. Οπότε δεν μπορώ να την καταλάβω. Τη λέω, κορίτσι μου, συλλογή, τι εκδίνει, τι δεν θα κρυώσει, τι κάνω. Μη φορά το μαγιό, γιατί έβαλε το μαγιό σου, τη λέω. Να μην φορέσει το μαγιό. Γυμνισμό τη προτείνω. Πήγε και έβαλε παιδιά το μαγιό, έμεινε με το μαγιό για να τη βλέπει ο Στρούκα, Στράκα, πώ το λένε. Στράκα, Στρούκα. Δεν μπορώ πλέον να ασχολούμαι εγώ με αυτό το κορίτσι. Τα μαλλιά τη κοπέλα. Τα δικά μου θέματα υγεία. Προσπαθώ να διατηρώ την ψυχραιμία μου και να είμαι καλά ψυχολογικά, γιατί εδώ πέρα από χώρο θα με τρελάνουν στην κυριολεξία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός και έξυπνη. Μπράβο στον Γιώργο Βάιτ. Μάι. Ήμουνα σίγουρος. Ναι. Ναι, γιατί πήγε κάτι. Αποκλείεται λέω να το λένε μήνα στο επίθετο. Μάι. Ωραίο. Μένει. Γιώργος Μάις, απαράδεκτη. Απαράδεκτο και αυτό που είδαμε. Τι ωραία που κόλλησε το τραγούδι. Ρε παιδιά, ειλικρινά, σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μου φαίνεται πανομοιότυπο ότι ασχολούνται. Θα μου πεις με τι να ασχοληθούν. Στο ίδιο μέρος είναι, το καταλαβαίνω. Εγκλεισμός είναι, το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το casting που έγινε έγινε βασισμένο στο περσινό casting για να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Δεν βάλαμε και κάτι διαφορετικό να δούμε. Φέρε αυτή την προσωπικότητα με μια αυτή την προσωπικότητα να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε φέρει δηλαδή πήραν τα ίδια υλικά, τα πετάξανε στο καζάνι του Άι Δομήνικου και έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Ατζούν! Στο! Εμείς είμαστε μια ομάδα που. Καμία ομάδα δεν είστε. Ο καθένας έχει ακόμα το εγώ μέσα του. Εντάξει, Μυριέλα βέβαια στον κόσμο της με τον Κατσαούνι. Ενώ εσύ εδώ μαζί μας. Αυτό ναι. Φυλάκια, καρδούλες. Ο κριτικό από τον Βαλάντζη να μιλάει ο Βαλάντζη για ειλικρίνεια. Θυμάμαι μια περίοδο που τα είχατε βρει μεταξύ σας. Μα τα έχω βρει με τον Βαλάντζη. Απλά έχω σταματήσει να παίρνω στα σοβαρά αυτά που λέει. Βέβαια. Ό,τι είχαμε πει σε ένα παγκάκι κάποια στιγμή που έπρεπε να συμφιλειωθούμε, πήγε και τα είπε κατευθείαν αλλού. Ό,τι να είναι, Βαλάντζη. Εγώ ό,τι να είναι. Αν μαθαίνω ότι με την Ευρυδίκη έχει κάνει και της έχει κάνει και πρόταση να το παίξουν ερωτευμένοι. Βαλάντης πήγε και είπε στην Αθηνά. Ναι, Γιώργο, μου το έχει πει. Μου το έχει πει. Αλλά δεν το λέω εγώ. Δεν χρειάζεται, μην το πεις. Το λέω εγώ. Με την καλή έννοια. Δεν υπάρχει καλή. Από ό,τι κατάλαβα εγώ. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένο. Έχω και κορίτσι. Η Μυριέλα, Γιώργο, συγγνώμη, πώ όταν βγήκαμε από το συμβούλιο και με είχε κράξει πατόκορφα και έρχεται και με πιάνει και μου λέει. Ό,τι είπαμε, άστα εκεί μέσα. Κάναμε τηλεόραση, εντάξει, έκανα τηλεόραση. Ποιο το λέει αυτό! Το ίδιο πράγμα, ρε Γιώργο, μου τι λέω. Φάσκει και αντιφάσκει ο άνθρωπο. Θεωρείς ότι το ειδήλιο εισαγωγικά, τέσσερα εισαγωγικά. Πουλάει. Μυριέλα. Πουλάει, πουλάει. Και Κατσαόνι. Πουλάει. Είναι θέμα ίντριγκα. Πουλάει. Ναι, βέβαια, είναι. Πουλάει. Πουλάμε, Γιώργο, βέβαια. Πουλάμε. Λαό τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο και απαρτήμα από εδώ και προ με νοιάζει. Πουλάω τρελά δεν προστάω σε κανένα. Γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο και απαρτήμα από εδώ και προς με νοιάζει. Πουλάω τρελά. Τι ωραίο τραγούδι. Δεν σ' άρεσε. Πολύ θέλω να θυμηθώ το Κωστόπουλος, ο Χάρης. Μπράβο, μπράβο στο μπράβο. Χάρη, τον Κωστόπουλο. Το ξέρα. Λάθος κανάλι είμαστε. Αυτό είναι το σχολείο μου. Είναι σχολείο στη ζωή μου. Αυτή τη στιγμή σε λάθος κανάλι είμαστε. Ρε παιδιά, τι να πω τώρα. Δεν θέλω να πω. Είναι εκνευριστικό πολύ. Κάνουμε δεν κάνουμε όλη τηλεόραση. Αυτό είναι το θέμα. Λίγο να ηρεμήσουμε. Όλα παιδιά πουλάνε. Τώρα να κατεβάσει το παντελόνι του. Ναι, ποιος. Να δω ποιος θα έχει ενδιαφέρον. Όποιος δεν έχει περάσει Δέλτα, άρα Κωνσταντίνε, εμείς ακοινωνόμαστε. Τα παιδιά που περάσανε Όμικρον να κατεβάζουν να δούμε το Τσιριντίνι, θα έχει δηλαδή θα γίνει τηλεόραση. Οτιδήποτε δημιουργεί ενδιαφέρον, αυτό πάνω απ' όλα. Για ποιο λόγο πρέπει τώρα να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον. Και έκανα όντως πρόταση στην Ευρυδίκη. Ναι. Τι ναι ήταν αυτά που μου είπε. Εγώ θα το ακύρωνα. Θα τους άφηνα χωρίς να τους πω ότι δεν παίζει. Θα το έκοβα και θα τους άφηνα να πεθαίνουν στο νησί. Τι... θα το έκοβα και το πέταγα στη θάλασσα. Και όποιος το πιάσει. Κουτσένη, σε ποιο επεισόδιο κούτσενο τριαντάφυλλο. Λυθώ κι εγώ κάποιον. Γιατί κλαίει. Ωραίος άνθρωπος είσαι. Ευρυδίκη, είσαι καλά.
Ναι. Της είπε κάτι απαράδεκτο Βαλάντ πριν. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε το κολλητές τώρα. Ντροπή. Αυτά που λέμε μεταξύ μας δεν μ' αρέσει να τα λέμε πουθενά. Άντε του τη χάρη. Κάντε και σε εμάς τη χάρη. Τραγικός. Εγώ. Ο Βαλάντης. Θα έρθω σε σένα γιατί είδα μια αναστάτωση την ώρα της ψηφοφορίας. Μετά την τοποθέτησή μου, όταν μου έδωσε το λόγο, ο Βαλάντης γύρισε και μου είπε αν θέλει μπορεί να το πει. Γιατί εγώ ντρέπομαι να το εκφράσω. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα αγγίζεις. Αναφέρθηκε για την υγεία μου και μου είπε επιλεξή μία φράση. Και επειδή αυτό με πονάει πολύ μέσα μου. Έχω περάσει πάρα πολλά πράγματα κι εγώ, οπότε δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και δεν έχω τέτοια διάθεση ούτε θέλω. Και ποιος σου δίνει το δικαίωμα να απευθύνεσαι εντάξει, στο δικό μου θέμα. Εντάξει, ζήτησα συγγνώμη. Και εγώ πρέπει να δεχτώ. Ζήτησα συγγνώμη. Με μια συγγνώμη, συγγνώμη μα δεν γίνονται και θαύματα. Με μια συγγνώμη. Συγγνώμη, μα δεν κλείνουν οι πληγές. Πονάν' ακόμη, τα σώθηκα μου απ' τα δικά σου τραύματα. Με μια συγγνώμη. Μπράβο στην Άννα Βύση. μας είπανε τι είπε. Όχι από αυτά που έχουμε μάθει και που έχει γίνει και σ' άλλος. Είναι αυτά όντως. Είπε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι είπε, δεν ήμουν εκεί, ούτε και είδα κάτι ενώ. Θα το δείχνατε, φαντάζομαι, αν έδειχνε κάτι. Έτσι δεν είναι, δεν έδειξαν κάτι. Δεν ξέρουμε τι υπόθηκε, ξέρουμε ότι υπόθηκε κάτι το οποίο έκανε την κοπέλα την άλλη από το πουθενά να κλαίει. Εν πάση περιπτώσει, θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια τα reality να υπάρχουν και κάποιοι ηθικοί κανονισμοί, οι οποίοι όταν θα ξεπερνιούνται, να έχει το δικαίωμα η παραγωγή να λέει στον παίκτη περάστε έξω. Γιατί παράλληλα με το ότι κάνουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, με κάποιο τρόπο κάτι επικοινωνούμε μέσα από αυτό. Άρα, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τόσο πληγωτικό για τον άλλον, για το κομμάτι ας πούμε της υγείας της κοπέλας, αν όντως πάντα μιλάμε, αν όντως έχει γίνει κάτι, έτσι. Γιατί δεν έχουμε. Αλλά επειδή έγινε παραπανήσιος άλλος, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι εκτός. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχουν ηθικοί κανονισμοί που θα λέγανε αγάπη, αυτή η συμπεριφορά δεν έχει θέση εδώ. Το παιχνίδι είναι συγκεκριμένο. Είναι να επιβιώσεις, είναι να κάνεις τα αγωνίσματα και να φας τα πόδια σου μέχρι το τέλος του Ιουλίου που ο Ατζούν θέλει να πάει μετά διακοπές. Δεν χωράνε όλα αυτά. Οπότε παρακαλώ πολύ, περάστε έξω. Για να μπορέσει να έρθει μια ισορροπία με όλο αυτό που δίνουμε στον κόσμο από την τηλεόραση, το οποίο στο 98% είναι trash. Οπότε το 2% να είναι και να πεις, α, μπράβο, τι ωραία, απλά το αφήνω εδώ. Γιατί μετά ο άλλος δεν ξέρει και τι να. Δεν φταίνε και οι παίκτες, ούτε οι προσωπικότητες, παιδιά. Σου λέει εδώ δεν υπάρχει όριο. Θα κάνω και ό,τι θέλω. Και όταν βλέπει ότι αυτό το κομμάτι της συμπεριφοράς, τώρα μιλάω με αφορμή το Βαλάντι, οποιονδήποτε, δεν είναι προσωπικό στο Βαλάντι, ούτε κατά διάνοια, με αφορμή το Βαλάντι, ότι σου λέει ότι αυτό που κάνω, και περσινή αυτά δεν κάνανε, σου λέει τώρα η συμπεριφορά μου με έχει φέρει. Δηλαδή φέρομαι έτσι και έχω αυτό το αποτέλεσμα. Μένω στο παιχνίδι. Δεν θα αλλάξω αυτή τη συμπεριφορά, γιατί δεν θέλω να αλλάξω το αποτέλεσμα. Μην αλλάξω και ξαφνικά βρεθώ εκτός. Γι' αυτό και θα πρέπει να του πεις ότι αγάπη, αν δεν είσαι όπως πρέπει να είσαι, δεν μπορείς να είσαι. Τόσο απλό. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν είμαι να σχολιάζω πια, Στέλιο. Τι είναι το beer bam? Είναι για την νεολαία, λογικό. Ξέρω να... το Billy Bam Bam του Χριστοφόρου. Δεν ξέρω. Είναι beer pong. Beer pong. Beer pong, ναι. Λογικό να μην το ξέρετε, γιατί είναι τι για είναι την νεολαία. Ουσιαστικά είναι δύο παρέες μαζεύονται σε ένα τραπέζι, βάζουν 10 ποτήρια μπύρας και πετάμε με στυλ, έτσι, το μπαλάκι του ping pong και άμα μπει στο ποτηράκι, το πίνει η άλλη ομάδα. Και όποια ομάδα πρώτη μείνει χωρίς ποτήρια, τα πίνει και χάνει. Το καλό άμα χάσεις είναι ότι θα πιείς. Άρα είτε κερδίσεις είτε χάσεις είσαι κερδισμένος. Καλά βλαμμένα είστε. Πίνω, πίνω και δεν με πιάνει. Σβήνω, σβήνω, με έχεις πεθάνει. Στέλνω μηνύματα και κάνω κλήσεις. Μα δεν παίρνω απαντήσεις. Πίνω, πίνω και δεν μου φτάνει. Σβήνω, σβήνω, με έχεις τρελάνει. Στέλνω μηνύματα και κάνω κλήσεις. Αχ, τι να κάνω να γυρίσεις. Κάνω κλήσεις. Κάνω πλήσεις, άκουγα. Ενώ πίνω και κάνω πλήσεις με το ποτό και καλά. Ω, Θεέ μου, γιατί με αφήνετε, ρε. Αφού δεν ακούω, ποτέ δεν ακούω. Μπράβο στον Παναγιώτη, τον Γιάμο. Πολύ ωραίο του. Beer pong. Ναι. Δεν έχω παίξει.
Αλλά να σε. Βλάκα. Το καλοκαίρι πίνω μια μπίριτσα. Αλλά δεν χρειάζεται όμως να συντονίσουμε και μπαλάκια. Αλλά δεν τα πετάμε στο μπουκάλι. Άμα παίζουμε τένις άμα θέλουμε στην παραλία, ρε φίλε. Δεν θα και επίσης τώρα και με όλα αυτά, πετάς το μπαλάκι, πέφτει κάτω, το πιάνεις, το ξαναπετάς, πέφτεις το ποτό, πίνεις το ποτό, κατεβάζεις το μπαλάκι. Δεν είναι ωραία παιχνίδια αυτά, παιδιά. Πείτε όλη την Έλενα ότι σε άλλο έργο, δε. Ναι. Θα καθίσετε πολλή ώρα ακόμα και να τρώτε. Θα σου πω κάτι, για σένα θα το πω. Ωραία. Έχουμε φάει όλοι κρεμμύδι. Έλα να φας. Παιδιά, κάνουμε μια εκπομπή, συγγνώμη, διακόπτω. Θα δώσουμε και την παραγωγή. Ναι, Νικόλα μου, το βλέπω, για την παραγωγή πας. Το ξέρεις το σάντουιτς κιθάρα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, ε? Όχι. Δεν το ξέρεις. Παίρνεις έτσι όπως είναι το σάντουιτς, βάζεις μέσα το κεμπάπ ή γύρω ή τίποτα άλλο θέλεις, κρεμμύρι τα πάντα, βάζεις μπόλικη μουστάρδα και κέτσαπ, μπόλικη όμως. Μόλις πας να το φας δηλαδή, πέφτει η μουστάρδα και κάνεις έτσι. Και παίρνει κιθάρα. Ναι. Αυτό είναι το σάντουιτς κιθάρα. Είναι πολύ απλό, παλιό. Το πορο-πομ-πομ. Είναι η σάντουιτς κιθάρα ή σάντουιτς πορο-πομ-πομ, γιατί σε πηγαίνει εκεί. Μπράβο στο Γρηγόρη, τον ακούω σε αυτά. Πιστεύω ότι αυτός θα έχει βρει. Με δοκιμές και δοκιμές σου είναι σαν να παίζω κιθάρα. Είναι μανούλα, αλλά πόσο κέτσαπ και πόσο μουστάρδα. Μπουκώσαμε. Παιδιά, δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή και να θέλω να υπονοήσω κάτι από φόβο, δεν λέω τίποτα. Και ό,τι και να... πριν είπα παίξει και μου λέει ρήμα. Δηλαδή, το έχω αποθηκεύσει. Sorry, φίλε. Ωραία, τώρα θα μας πεις το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου. Πού? Το όνειρο ήταν να γίνω ηθοποιός όταν ήμουν μικρός. Θα έβλεπες δηλαδή τον εαυτό σου και σε ρόλο ηθοποιού σε μια ταινία. Ναι, είναι συνέντευξη. Εγώ θα σε έβλεπα σαν μυστικό πράκτορα. Μυστικό πράκτορα, επειδή βγήκε τώρα το τίποτα εσύ και με δεις με τον καμπελό. Ξέρεις, γιατί τον είδα με άλλο μάτι, ρε παιδί μου. Τον είδα σαν ηθοποιό, σαν χαρακτήρα. Και ήσουν και έτσι λίγο μυστήριος, πάντα είσαι μυστήριος. Σου είπα, αν διαβάσω κάποιο ρόλο, ο οποίος ρόλος αυτός μου αρέσει και μου ταιριάζει και τον φανταστώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ναι, ενδεχομένως μπορεί να το κάνω. Πρώτα θα έκανα κάποια μαθήματα και μετά θα το τολμήσω. Το τραγούδι αυτό ότι μπράβο στην Ελένη. Μπράβο. Όσο το ακούς, πιο πολύ κολλάς, παιδιά. Λέμαργα κολλάς. Και άμα βάλεις και πολύ και έτσι γίνεται κιθάρα. Πώς συνδέονται όλα τα αποσπάσματα, μα τι είστε πάνω. Μόνο τώρα με έλα, την αμαργία. Δεν έλα, είναι, όχι, σου... παιδιά. Εντάξει, το ατόπε το παιδί, το είπε. Τα είχαμε πει, του κάνω. Ποια τα. Ρε, παιδί μου, θα του κάνω εγώ μαθήματα. Εσύ από... με ποια ιδιότητα υποκριτική. Η ηθοποιός Ματίνα Νικολάου μπορεί, η Βάνια δεν μπορεί. Στον κήπο με τις αλήθειες να έρθει όλη την εβδομάδα να το μάθει. Τετάρτη με Κυριακά. Πέμπτη στις 7, Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 5 και στις 8.30 και την Κυριακή στις 6, παιδιά. Παιδιά, όποιος προλάβει. Δεν έχει έρθει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει έρθει γιατί... Κωνσταντίνο, έλα παιδί μου στο θέατρο Μουσούρι, μια ωραία Πέμπτη να πάμε μετά για ένα ποτάκι μέχρι τις 12 παρά 10. Γιατί μετά γίνεται κολοκύθα. Λοιπόν, άκου, Νικόλα, εγώ θα του κάνω μαθήματα υποκριτικής διότι μπορώ, το έχω αποδείξει. Πού? Και έχω και μια ιδέα. Α, ιδέα. Ιδέα. Εγώ σκέφτομαι να κάνω σεξ. Πυρ. Όχι, έλα, για. Όχι, να κάνουμε σεξ. Δεν με νοιάζει. Τι άντε, δεν με νοιάζει αυτή η σχολή κομμωδίας, παιδί μου, που μας κάνει πάψη. Όχι, σε... Ωραίες
ορίστε, ορίστε, Shakespeare in love. Άλλο, άλλο. Κοίταξα, υπάρχουν πολλά έργα έχω να του προτείνω. Α, τι έχεις άλλο να πω, αρχικά, η κούκλα, κούκλα. Ταιριάζουν οι μύτες. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Αρχικά, ναι. Εύκολα όμως. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν κι άλλα έργα. Α, θα τα πεις όλα. Το Shakespeare μιλάω πάντα. Μόνο. Πολύ κακό για το τίποτα. Το ζούμε. Η αρπαγή της Λουκριτίνιος. Μακάρι. Μπορούμε να κάνουμε και Μολιέρο, παιδιά. Α, ποιο θες. Το φιλάργυρο. Αυτό θα κάνει τον αργυρό και εγώ θα τον φυλάω. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως πραγματικά με αυτό που κάνει το πλέγμα. Μα όχι, δεν κάνω έτσι. Φωνάει το ηλιακό μου πλέγμα, κυρία μου. Αυτό σε μας μπλοκάρει τα τσάκρα, ρε Στέλιο. Όχι, δεν εκτιμάει το χιούμορ μου. Εδώ. Δεν το εκτιμάει, εν πάση περιπτώσει. Ποιο? Το χιούμορ, εσύ. Εγώ? Εμένα, το δικό μου, βέβαια. Εγώ δεν λέω συνεχώς για τον κήπο με τις αλήθειες στο θέατρο μου. Σούρι! Η αρπαγή της δικιάς μας Λουκριτίας θα γίνει την επόμενη φορά. Πες μας λοιπόν, άρα, εσύ λοιπόν προτίθεσαι. Ναι. Ωραίο. Να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα υποκριτικής στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Συγκεκριμένα όμως για κλασικό ρεπερτόριο. Βέβαια. Να τερματίσετε τον Σέξπιρ. Άντε, γεια σου. Α, τέλεια, αυτό θα γίνει, παιδιά. Άμα δεν έχει κάτι να το συνοδεύσει, φαίνεται κρύο. Όχι, όχι, έφυγα. Φαίνεται κρύο. Έφυγα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή. Σημαίνει φως. Μα είναι ωραίο άμα υπάρχει ένας ηθοποιός. Είναι καημός. Α. Πολιτικός. Και στραγμός. Πολιτικός. Είναι απίθανο, είναι απίθανο. Να σου πω κάτι, ντρέπομαι και έχω κάνει τόσα πολλά που θα μπορούσα να ντρέπομαι, αλλά ντρέπομαι για αυτό το κομμάτι. Γιατί? Όχι για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, για το κομμάτι αυτό που κάνω. Γιατί, γιατί ωραίο τραγουδάκι είναι. Ωραία, έτσι κι αλλιώς. Ηθοποιός ο Κωνσταντίνος. Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί κι εγώ μεταπηδάω τους... Όπα, του φύγανε. Τους χώρους έτσι, οπότε δεν μπορώ. Καλώς να ορίσει το παιδί. Είμαι Ναυαρχίδα. Σε λίγο καιρό ετοιμάζεται το chart show. Πήραν την απόφαση να δοθεί η σκυτάλη στη Δέσποινα Βανδύ και θα ξεκινήσει το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου. Εγώ. Να προβάλλεται. Και η Βανδύ το παρουσιάζει. Μαζί με το Just the Two of Us που σα είχα πει ότι θα ξεκινήσει. Ναι, ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν αυτά. Και θα είναι και στην κριτική επιτροπή του Just και θα είναι και στο chart show. Ακριβώς, γιατί το Just the Two of Us είναι live. Θα είναι και στην κριτική επιτροπή του Just. Υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να αλλάξει το δούμε. Η επιτροπή του Just. Ο παρουσιαστής να αλλάξει θα ήταν ωραίο. Μέσα στα αναμένα μονοπάτια των ματιών σου κι εγώ με, μες στον πυρετό σου. Μιλάμε να σβήσω τη φωνή μου στη φωνή σου κι εγώ με, να καώ μαζί σου, Πολύ ωραία το έχει ερμηνεύσει. Δυνατή απάντηση στο απόσπασμα, χωρίς το σχόλιο. Θα γίνει το chart show. Ναι. Γιατί? Ωραίο ήταν ενώ, ρε παιδί μου, αλλά δεν... θα το αλλάξουνε λίγο. Γιατί δεν ξέρω. Μου φαίνεται... Η Βανδία το παρουσιάζει. Ωραίο αυτό. Και γιατί δεν θα είναι στο Just. Λέγανε δικά τους για να περάσει η ώρα. Α, δεν έχουν και αυτοί θέματα. Θα βγουν ταυτόχρονα. Ναι. Πότε... το ένα είναι φιλανθρωπικό όμως. Τώρα. Γιατί θα βγει Just τώρα. Ναι. Α, θα τρελαθώ, σας δορκίσω. Αλήθεια λέτε. Όχι, και εγώ την άλλη εβδομάδα αλλάζω εκπομπή. Κουσκούς το μεσημέρι, τι σε νοιάζει. Κουσκούς το μεσημέρι θα κάνω. Αυτό δεν κάνω. Θα το βάλω και στον τίτλο, τελειώσε. Ρε, αλλάζουν εκπομπή. Δεν έχω άλλες λέξεις, Στέλιο. Φοβάμαι. Μιλάω στο σπίτι στα σκυλιά και περιμένω να βγει ο Κωνσταντίνος με ένα μικρό δρόμο και να κάνει. Δεν μου κουνάει την ουρά ο σκύλος και το θεωρώ υπονοούμενο. Έλα, ρε, παιδιά, μας έκανε. Καλή επιτυχία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πριν δούμε το απόσπασμα, να σας πω κάτι που ίσως και στο απόσπασμα φανεί. Εγώ τι έλεγα. Έχω εδώ το Γιάννη. Ο Γιάννης λογοδοτεί. Θα τον λύσω, θα τον πειράξω, θα τον αγκαλιάσω. Να ξεχαστεί από την κάμερα ώστε όταν κερδίσει να γυρίσει να με αγκαλιάσει. Και συνήθως θα δείτε με πολλούς να με αγκαλιά. Γιατί ήμουν με αγκαλιά, γιατί έλεγα το κουτί ή την κουρτίνα. Το κουτί ή την κουρτίνα. Και στο κουρτίνα σου πιάνα το νόμο ότι στην κουρτίνα είναι το ψωμί. Έλα! Το έκανα, το λέω, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνω. Μπράβο, το έκανα υπέρ των παιχτών. Αποκάλυψη έχει γίνει.
στην Έλλη Κοκκίνου μου. Παιδιά, είδατε. Ψέματα όλη τηλεόραση. Μπράβο του όμως. Καλά, δεν ήταν και δικά του τα λεφτά, τι τον νοιάζει, παραγωγή έδινε. Τι ωραία που μοίρασε όμως δώρα στον κόσμο και ήταν και πολύ ωραίος. Και η Ντορέτα, η Παπαδημητρίου που το ξαναέκανε. Το... Εδώ δεν το είχε κάνει. Καναλάρα, ρε! Έτσι, αφορμή έψαχνα. Μπράβο, πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Έχεις κάνει ρολπλέι. Νομίζω ότι πνίγηκε. Τι λέει. Που να ξέρει κιόλας. Αν έχω κάνει. Ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί κακό είναι, ναι. Είπα εγώ τι είναι κακό. Τι λες τώρα. Όχι, απλά έχεις πάθει αιμονή. Στην κόλαση. Ναι, παιδί μου. Θέλω να μπει στο πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Άκου, τι αγωνίες έχεις φαντάσει το 22. Σε ένα ηλιοτριβείο. Ηλιοτριβείο. Βράδυ. Ηλιοτριβιότανε. Το θέλες. Πάτησες πάνω στο σελίδι. Δεν θα σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αστασία Στρατηγού, πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από τη γη της Ελιάς. Είναι έτσι. Να το, α, γι' αυτό η γη της Ελιάς, ηλιοτριβείο. Ο Θεέ μου. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Απλά θέλω να πραγματικά να με εξηγήσει ο Γιωργαντάς. Τι τρέλα τον έχει πιάσει. Φέτος, γενικά έκανε ερωτήσεις έτσι λίγο πιο juicy. Έχουμε πάει και εμείς καλεσμένοι. Ναι, απλά θεωρώ ότι πια είναι αιμονικό. Θέμη, κοίταξε, δεν γίνεται. Και για ποιον λόγο να έχουμε και τόση πληροφορία για τον απέναντι που βλέπουμε. Ότι να δω τώρα εγώ τη δώρα τη μακριά και να πω: έχει περάσει κι εσύ στην Ελιά. Είναι ωραίο να το λέω αυτό. Στελεοτριβείο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που οι δικές μας δεν τις μαζεύουν, δεν μυρίζει τόσο ωραία. Παπάκι Άντια Αρνακοπούλου, η ελαιοτριβή. Ελαιοτριβιστέ, συγκεντρωθεί. Η κοπέλα, ναι, η κοπέλα λέει ότι το hot spot που είναι το ελαιοτριβείο δεν μυρίζει ωραία. Δεν είναι ωραίο. Μήπως δεν έφταιγε το ηλιοτριβείο, μήπως η γύρω περιοχή. Ναι, το εσύ το ηλιοτριβείο πού το βρήκα. Απ' την Καλαμά. Είμαι απ' την Καλαμά. Είναι απ' την Καλαμά. Α, είχαν ελιές. Ναι. Πηγαίνω στο ηλιοτριβείο. Hot spot, όλες οι φίλες της. Έχουμε φωτογραφίες στο ηλιοτριβείο. Γεια σου, ρε Αγγελικούλα. Μυριέλα, συγχαρητήρια για την παραμονή σου, αλλά δεν θα έρθω σε σένα. Θα έρθω στον Γιώργο Κατσαόνη. Στο χάρη Κατσαόνη. Και παρέμεινε. Φυσικά γιατί θα έφευγε. Γιώργος Κατσαόνης, Μυριέλα Κουρετή. Η κλήρωση σας φέρνει και πάλι απέναντι. Θέλω να πείτε πόσες ανάσες παίρνει καθημερινά ένας άνθρωπος. Μπορώ να ζητήσω μια βοήθεια να μου κάνουν λίγο μια πρόσθεση. Πρόσθεση, θα δώσει την απάντηση. 700.000. 700.000 ανάσες. 90. Είναι ερωτευμένος. Ναι, αυτό είναι. Πρέπει να αναπνέει έτσι. Όχι, 70. Και εσείς είστε λίγο. Μπορεί να είναι κουνέλι στη ζωή του. Η απάντηση είναι 20.000 ανάσες την ημέρα, παιδιά. 20.000. 5-4 το σκορ. Χαρούμενος εσείς που έχασες πάλι. Πού πάτε, παιδιά. Και φανάρι εδώ. Μην περνάτε έτσι διασταυρώσεις. Εγώ τη Μυριέλα το γουστάρω και του λέω δημοσίως. Την παίρνω τώρα και σηκώνουμε και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να κάνω ερώτηση. Έχει την τάση να μου μιλάει και να μου στέλνει μηνύματα την ώρα που μιλάει ακριβώς η μυαλά. Θα είναι το πλάνο που μιλάει κάποιος και θα είναι ο Κατσαούνης δίπλα. Κάτι δεν το κάνουμε καλά. Περίμενε να το κάνω εγώ live. Μιλάνε άλλοι και βλέπω το κεφάλι του Κατσαόνη να πηγαίνει κάπως έτσι, ναι. Λες και είναι στο Παμπρίζ πάνω. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μακίζεις δεν χρειάζεται. Και συγγνώμη για το τέλος μη μου πεις. Με συγγνώμες ο καημός δεν μετριάζεται. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Να ελπίζω μη μ' αφήνεις δεν χρειάζεται. Το ταξί σε περιμένει μην αργείς. Θα την πρώτη να κρυμή να ανησυχεί. Οικονομόπουλος ο Νίκος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είσαι jukebox. Είμαι τζουκ. Να σας πω, όπα και η Πενιά έπαιξε λίγο μόνη. Κάνει και τα δικά του ο μαέστρος. Δεν μπορεί τόσο ο άνθρωπος. Παρακολουθεί αυτά που δεν παρακολουθούνται. Εδώ γιατί τα ακούσαμε τώρα. Τι είδα το. Γιατί το είδα. Το φλερτί, το έχουμε καταλάβει. Μην το ξαναδούμε. Το έχουμε καταλάβει. Αυτή έχουμε... Όταν συμβεί καλό μεσημεράκι θα παίξει τα αποσπάσματα. Γιατί μέχρι στιγμή φλερτάρουνε. Το ότι φλερτάρουν το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν πια και εκεί πέρα. Και ο Λιανός κάνει πλάκες. Το 20.000 ανάσες μετάραξε. Ναι, ναι. 20.000 ανάσες. Όταν κάθεσαι ή όταν κάνεις άλλα
Είναι και γρήγορες καμιά φορά που θα προστεθεί σε ηρεμία 20.000. Γενικά πώς γίνεται, κάνουμε ίδιες δουλειές όλοι, δηλαδή. Τι εννοείς και εσύ τώρα, καλά δεν σας αφορά, εσείς παίρνετε 10.000, δείστε, βαριέστε, δεν κάνετε κάτι. Εδώ εμείς που είμαστε σε μια υπερένταση, πιστεύω ότι 20.000 παίρνουμε μόνο το 2ωρο. Παίρνει άλλη μία ανάσα, τη βγάζει 2 ώρες, γιατί... Έλα, γι' αυτό ρωτάμε να ξέρουμε. Γιορίκας απέναντι στον Κατσαούνι, έτοιμοι! Είναι τώρα η επιδίκη, η πελαγία κατεβαίνει σιγά σιγά να δει αν είναι κρύο το νερό. Με απλωτές έχει την πελαγία, έχει και τον τουρμπάνι στο κεφάλι, θυμίζει λίγο την Ρένα Βλαχοπούλου. Περιέχει αρκετή λάσπη, μπορεί να αφήσουν κανένα παπούτσι. Πολλά παπούτσια έχουν μείνει από κοιμήλια από διάφορους παίκτες του Survivor. Έρχεται και ο Βαλάντης εκεί σαν έλουρος, σαν άγριο πούμα που προβάλλει πούμα μέσα από τους θάμους. Και απαιτεί και συγκέντρωση, η συγκέντρωση που έχασε ο Βαλάντης τώρα. Από εκεί πάνω θυμάμαι, που μαρκάρι δεν θυμάμαι, αυτό ήταν το ύφος. Ο Γιορίκας θα φτάσει πρώτος στον τελικό στόχο, ο Σπύρος έχει μείνει αρκετά πίσω. Ο Σπύρος βάζει και άλλο ένα σακίδιο, ένα θέλει για την νίκη πλέον. Η ομάδα των μαχητών, ο Σπύρος Μαρτίκας το καταφέρνει. Είμαστε μαχήνια, όλοι μέσα στη βάσα.